Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στον Άρη Πετρούπολης στους στόχους που έχει θέσει. Είναι πολύ σημαντικό για μας που επιστρέφουμε σε μια εμφάνιση και μια εικόνα θεωρώ πάρα πολύ καλή. Ανταγωνιστήκαμε και παίξαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό με μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, που θα πρωταγωνιστήσει σίγουρα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάτι από το μάτς. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι, δεν μπορούμε να μείνουμε παραπάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε δουλέψει καλά όλη την εβδομάδα, παρουσιάσαμε μια πολύ καλή εικόνα. Δεν αρκούν οι καλές εμφανίσεις, χρειαζόμαστε επιγόντως βαθμούς. Θα παλέψουμε στο επόμενο παιχνίδι να καταφέρουμε να τους πάρουμε. Τα παιδιά κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πραγματικά το εκτιμώ, τους ευχαριστώ όλους. Δίνουν ό,τι έχουν. Η ομάδα του Ρεθυμνιακού θα συνεχίσει να παλεύει. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει άλλη επιλογή. Είμαι αισιόδοξος, νιώθω ότι η ομάδα αυτή μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν έρχεται. Νομίζω ότι είμαστε όμως πολύ κοντά στο να έρθει το καλό το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ξεμπλοκάρει όλη την ομάδα. Ναι, λοιπόν, καταρχάς, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Ρεθυμνιακού για την άψογη φιλοξενία που μας παρήχε, χωρίς να αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εγώ όλη τη βδομάδα είχα πει στους παίκτες ότι να μην επηρεαστούν από το 6-0. Γιατί πολλές φορές όταν σε σύντομο χρονικό διάστημα δέχεσαι κάποια γκολ, το σκορ ξεφεύγει χωρίς να είναι η πραγματική δυνατότητα, η πραγματική δυναμική των ομάδων. Και μιλάω στο προηγούμενο παιχνίδι που ο Ρεθυμνιακός έχασε με 6-0. Και νομίζω ότι δικαιώθηκα, γιατί ήταν ο Ρεθυμνιακός μια ανταγωνιστική ομάδα, πάλεψε στο μέτρο που μπορούσε. Θεωρώ όμως ότι αφενός ήταν δίκαιη η νίκη μας και σε κάποιες έτσι φάσεις που θα μπορούσαμε να πετύχουμε δεύτερο γκολ να μας φύγει το άγχος, δεν δείξαμε την απαραίτητη σοβαρότητα και μέχρι το τελευταίο λεπτό υπήρχε, δεν ξέραμε ποιος θα κερδίσει. Πιστεύω όμως ότι η νίκη μας ήταν δίκαιη. Να δώσω συγχαρητήρια στο Ρεθυμνιακό γιατί πραγματικά έπαιξαν ίσως προς ίσως και να τους ευχηθώ καλή πορεία και να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει. Προερχόμασταν, όπως είπε και ο κόουτς, από ένα δύσκολο παιχνίδι όπου με διάφορες συγκυρίες και διάφορα πράγματα που γίνανε παίξαμε. Ήταν ατυχές το αποτέλεσμα. Το παιχνίδι έγινε όπως έγινε, γίνανε αυτά που γίνανε, καλός ή κακός, και αγωνιστήκαμε. Το συζητήσαμε μετά με τον coach, το συζητήσαμε όλα τα παιδιά μεταξύ μας. Είπαμε ότι ήταν μια κακή παρένθεση, ότι δεν αντιπροσωπεύει πρώτα απ' όλα εμάς σαν ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο κτλ. Για τη δουλειά που ρίχνουμε μέσα στην εβδομάδα και τον ιδρώτα που ρίχνουμε. Και είπαμε να έρθουμε εδώ παίζοντας με, αν όχι το φαβορί, μέσα από τα φαβορί για την άνοδο στην κατηγορία, κάνοντας μια καλή προσπάθεια. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο ημίχρονο που καλώς ή κακώς επηρέασε. Βρήκαμε τη δύναμη και ζητήσαμε στα ποδητήρια να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Παλέψαμε. Δεν ήρθε η ευκαιρία που πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να έχει έρθει και να κλέψουμε το παιχνίδι, να πάρουμε κάτι. Και είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε. Απλά είναι κρίμα όλο αυτό που γίνεται, γιατί γίνεται όντως μια καλή προσπάθεια μέσα στην εβδομάδα και από το τεχνικό επιτελείο και από όλα τα παιδιά. Σύνουν υδρότα και αίμα για αυτήν την ομάδα και αυτή την πόλη. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο βαθμός ή οι βαθμοί που πρέπει να πάρουμε αναγκαστικά, γιατί έχουμε φτάσει στην τέταρτη αγωνιστική. Λείπει η οργάνωση και το να έρθει ένα γκολ. Πιστεύω ότι άμα έρθει ένα γκολ όπως έγινε μέσα στο Γιούχτα και η ομάδα το διαχειρίστηκε με τις συνθήκες και εκεί, πρώτο παιχνίδι, προβλήματα κτλ. Μέχρι το 85 και αυτά. Λείπει αυτό το κάτι, το ένα γκολ. Το ένα γκολ. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα έρθει γκολ, η ομάδα έχει και το κουράγιο, έχει και την ποιότητα, πάνω απ' όλα έχει το ταλέντο, γιατί είναι όλα νεαρά παιδιά και φιλόδοξα, έτσι ώστε να διαχειριστεί να πάρει το βαθμό ή τους βαθμούς. Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα με μια καλή ομάδα. Μέσα στην εβδομάδα δουλέψαμε κάποια πράγματα. Θεωρώ αυτά βγήκαν και στο παιχνίδι.
Συγχαρητήρια στους αντιπάλους, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ομάδας, δώσαν το 100% και συνεχίζουμε για τους στόχους που έχουμε θέσει να τους πετύχουμε. Εντάξει, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος σε ένα σκορ σαν το 1-0 να δεχτείς ένα γκολ για να πάνε τα πράγματα στραβά. Η ομάδα ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη, είχα απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους, όπως και ο προπονητής πιστεύω το ίδιο και πετύχαμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουμε την καλή μας πορεία.